του 2015 έχουμε μείωση των υπουργικών συντάξεων. Ναι. Έχουμε ρήτρα μηδενικής ενίσχυσης. Έχουμε, δηλαδή, χτες βγήκαν τα αποτελέσματα της ανεργίας. 49,1% στους νέους. Άρα, όμως ότι για πρώτη φορά η ανεργία, έστω και ναι, λίγο άρχισε να μην καταλάβατε αυτό, τι σημαίνει. Τι γιατί σημαίνει, δεν λέτε ότι είναι το πρώτο τρίμηνο μετά από 6 χρόνια που υπάρχουν θετική ερημία ανάπτυξης. Αυτό, κύριε Αρβανιτόπουλε, έχει φτάσει, πώς να σας το πω, αυτή η ρητορική έχει φτάσει την κοινωνία να λέει αμάν η πολιτική. Δεν είναι ρητορική. Ακόμα είναι κοινωνική πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα η οποία σιγά σιγά βελτιώνεται. Τη αύξηση τη ανεργία. Βεβαίως βελτιώνεται. Έχουν φύγει και άλλες 100.000. Έχουν φύγει άλλες 100.000. Την ίδια θα σου κάνετε και σε το άλλο τρίμηνο. Το πρώτο τρίμηνο. Θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε πιθανά. Θα είμαστε πιθανά εδώ. Θα σε κυβέρνηση. Και θα κρίνουμε μέτρα. Θα κρίνουμε, κύριε Καπουράκη. Θα κρίνουμε μέτρα. Θα κρίνουμε μέτρα. Σε τρεις μήνες. Στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είναι αδιαπραγμάτευτο και δεν μπαίνουν όροι. Αλλά το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης κατά βάση μπορεί να μην είναι παροχές όπως λέτε, αλλά είναι βοήθεια στον κόσμο. Αυτό είναι. Αισθάνεται κανένα ότι χρειάζεται βοήθεια στον κόσμο. Ναι, δύο λεφτά. Εάν όμως σου πει ο άλλος, θα σου βάλω όρους. Συμφωνώ με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν θα μου αυξήσει τη φορολογία. Για να το ικανοποιήσει. Είναι όρος ή δεν είναι. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης προβλέπει μείωση της φορολογίας. 12.000 αφορολόγητο όριο. Ναι. Προβλέπει ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Κύριε Βίτσα, και πού θα βρεθεί. Προβλέπει. Μισό λεπτό. Θα βρεθεί 27 δις να πληρώσουμε σε τόπο χρεολίσεων μέσα στο 2015. Χαίρομαι που το ποτάμι ακολουθεί την πολιτική του Πασόκ. Δεν ακολουθεί καθόλου την πολιτική. Έτσι, μπράβο. Πες ρε, κύριε Ακριβώς, κύριε Αλλούνα. Κύριε Αδάτου, συμφωνήσατε με την ΕΡΤ, γι' αυτό πήγατε και δουλέψατε στην ΕΡΤ. Πήγατε, δουλέψατε στην ΕΡΤ. Για δουλειά, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Είστε απόλυτα ταυτισμένοι. Καθόλου ταυτισμένοι θεωρούμε ότι το Πασόκ έχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης που οδήγησε στο Πασόκ. Να ολοκληρώσω. Μετά θα μιλήσετε εσείς, κύριε Μπίτσα. Δεν ακούγεται κανείς άμα μιλάνε όλοι μαζί. Εσείς πρέπει να μπαίνω να ολοκληρώσω. Λέω, επειδή με ρώτησε ο κ. Καμπουράκη για τη φορολογία, εμείς λέμε ότι τον ένφια, για παράδειγμα, θα τον καταργήσουμε. Και όποιος έχει διαβάσει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, λέει μείον έσοδα από, σε σχέση με τον έμφυα και το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, 1,2 δισεκατομμύρια. Μείον. Η δε διαδικασία είναι διαδικασία αναδιανομής του υπάρχοντος και πολιτικής βούλησης. Αφού θα τα πάρεις, δηλαδή. Ξέρετε, ένα κομμάτι που μου είναι εύκολο να σας πω. Ένα κομμάτι που μου είναι εύκολο να σας πω είναι θα τα πάρω από αυτά που λέει ο κύριος Σούρλας. Από αυτά που λέει ο κύριος Σούρλας. Ο κύριος Σούρλας βγήκε και είπε ότι μόνο από το λαθρεμπόριο τσιγάρων, χάνει η Ελλάδα 800 εκατομμύρια. Ζήτημα πολιτικής βούλησης είναι. Κύριε Βίτσα, και στηρίξτε την αριστερή στροφή και την αδιανομή του εισοδήματος στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου των τσιγάρων. Του λαθρεμπορίου των τσιγάρων, του λαθρεμπορίου του πετρελαίου, τη φοροδιαφυγή, τη διαφθορά. Μήπως άκουσε κανένα ότι προχτές καταδικάστηκε η εταιρεία Rheinmetall, αν δεν κάνω λάθος, γιατί έδωσε 10 εκατομμύρια μίζα, είναι γερμανική εταιρεία, γιατί οι Γερμανοί, οι οποίοι περηφανευόμαστε, λέμε οι Γερμανοί πόσο καλοί είναι, με μίζες 10 εκατομμύρια μίζες στην Ελλάδα. Το είπε πρώτος ο Μίζες. Μίζες, μην το κρύβουμε, αγαπητοί μου, μην το κρύβουμε, γιατί αυτό που θα πρέπει να είναι φανερό είναι ποιοι πήρανε τις μίζες τα 10 εκατομμύρια. Λοιπόν, παρακαλώ, να πάμε στην ουσία που λείπουνε. Κύριε Βίτσα, με το ποτάμι θα συνεργαστείτε. Αρχή πρέπει να έχει πολιτική. Αν το έχετε ανάγκη. Με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να έχει πολιτική το ποτάμι. Το ποτάμι. Όπως είναι τα πράγματα σήμερα. Όπως είναι τα πράγματα σήμερα. Πολιτική, αυτή τη στιγμή το ποτάμι δεν δίνει καμία δυνατότητα. Ναι, προσέξτε να δείτε. Κύριε Βίτσα, μπορείτε να μου απαντήσετε. Ότι είναι υπεύθυνη. Εντάξει, μετά έρχεται η πράξη και το επιβεβαιώνει. Θα μπορούσα να υπάρχει μια αίσθηση ότι. Με αυτή την πολιτική που ακολουθεί το ποτάμι. Με όλη τη λογική της, όχι. Μάλιστα.
Με τον Καμένο όμως δεν. Μισό λεπτό να μιλήσουμε λίγο. Με τον Καμένο, ναι. Να σας πω καταρχήν εμείς διεκδικούμε. Είναι υπεύθυνο. Είπα το εξής, διεκδικούμε την αυτοδυναμία. Εντάξει, ρε, μισό λεπτό. Α, δεν την πάρει. Άρα. Να σας μιλήσει κάποιος που έχει δει το έργο από το 2009. Όλοι το έχουμε δει. Όλοι δεν το έχετε δει. Όλοι δεν το έχετε δει. Όλοι το έχετε δει. Όλοι το έχετε δει. Όλοι το έχουμε δει από το 2009. Θα σας πω εγώ τι συνέβη από το 2009 μέχρι το 2012. Από το 2009 που αναλάβαμε.